Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενώ εδώ σε ένα νέο ενημερωτικό σταθμό και που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα θέματα που αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, τους πολίτες, τους συμπολίτες που ζοριζόμαστε, να πω την αλήθεια, κύριε Διβάρη. Ζοριζόμαστε με όλα αυτά τα οποία ακούμε και βιώνουμε πρωτίστως. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η πατρίδα μας περνάει δύσκολες ώρες. Δυστυχώς, εγώ από την εμπειρία μου και μόνο σαν οικονομοτεχνικός πιστεύω ότι δεν βλέπω κάπου φως, είτε από την κεντρική κυβέρνηση να μπορεί να μας δείξει κάτι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα πράγματα, βλέπω να εξελίσσονται ραγδαία προς την καταστροφή. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ένα γενικό σχόλιο. Απεσιόδοξη άποψη όμως. Απεσιόδοξη άποψη, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν βλέπετε τα πράγματα και ξέρετε και πέντε πράγματα οικονομικά, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να είμαι αισιόδοξο σε αυτή τη φάση. Γιατί τα νούμερα, όπως το λένε, όπως λέει και η έκφραση, δεν βγαίνουν με τίποτα. Είναι αδύνατο δηλαδή να ορθοποδήσει η χώρα έτσι όπως πάμε. Μάλιστα. Ας το αναλύσουμε λίγο αυτό και ας το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, διότι ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι γίνεται και ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Την παρακολουθείτε την επικαιρότητα. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα αυτή των αστικών κέντρων αυτή της περιφέρειας. Από την άλλη, ο Υπουργός Οικονομικών ζητάει αντισταθμιστικά μέτρα. Έρχεται ο χειμώνας. Ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να συσταθεί. Και από την άλλη, κάνω αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι γραφικό πλέον, αλλά. Υπάρχει ελπίδα, δηλαδή θα δούμε φως στο τούνελ, κύριε Διβάρη? Ελπίδα υπάρχει μόνο αν φύγουμε από αυτού του είδους τη διακυβέρνηση που κάνουν οι τελευταίες κυβερνήσεις στη χώρα μας το 2009 μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Δεν μπορεί η χώρα να αντέξει ούτε άλλα μέτρα, ούτε θα μπορέσει ποτέ να βγει από αυτό το τέλμα αν δεν αλλάξει πολιτική. Κακά τα ψέματα. Όταν έχεις μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι την κούρευσαν 120 δισεκατομμύρια και με ένα απλό υπολογισμό εγώ λέω ότι από τα 350 πήγαμε στα 230. Μάλιστα. Και ξαφνικά βρίσκεσαι πάλι στα 320 δισεκατομμύρια να χρωστάς, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πολιτική έχει αποτύχει. Δεν μπορείς δηλαδή να συνεχίσεις την ίδια πολιτική. Θυμάμαι το 2011, μετά το πρώτο μνημόνιο, είχε έρθει στην Ελλάδα και έδωσε μια διάλεξη ο γκουρού λεγόμενος, ένας οικονομολόγος των ΗΠΑ, ο οποίος αυτός προέβλεψε το 2007 την πτώση της Lehman Brothers. Μάλιστα. Και είχε πει κάτι αξιοσημείωτο, το οποίο τα κανάλια φυσικά όχι δεν το έπαιξαν. Απλώς ούτε καν, θέλω να πω, το επικοινώνησαν στον κόσμο. Είχε πει λοιπόν κάτι εξής. Το εξής, ότι αν θέλετε να φύγει η κρίση από την πατρίδα σας, πρέπει να κάνετε τρία πράγματα. Καταναλώστε, καταναλώστε, καταναλώστε. Και σας ρωτώ εγώ. Σήμερα μπορεί κανείς να καταναλώσει? Αντιθέτως, η κυβέρνηση και γενικά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα παίρνουν μέτρα για να μην μπορεί ο κόσμος όχι μόνο να καταναλώσει και να μην μπορεί να καταναλώσει ακόμα και για τα απαραίτητα, έτσι. Δηλαδή δεν φτάσαμε σημείο τώρα να λέμε ότι δεν μπορώ να πάρω δεύτερο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Πλέον δεν μπορώ να πάρω και τα απαραίτητα. Το γάλα, το ψωμί, την πατάτα, την ντομάτα. Κύριε Διβάρη, να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ, επειδή με την ιδιότητά σας ως οικονομολόγος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και τα γνωρίζετε πάρα πολύ. Όχι ακριβώς, απλά λόγω της εμπειρίας μου 16 χρόνια στον τραπεζικό χώρο σαν διευθύνων σύμβουλος. Αν δεν κερδίσω, και στην Αλφα-Μπανκ, έτσι δεν είναι, γιατί το είδα στο βιογραφικό σας. Όχι, ήμουνα, για να χρησιμοποιώ παραδοτικό χρόνο, διότι πλέον δεν είμαι. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ήμουνα, ξεκίνησα την εργασία και τέλειωσα στην Κύπρο, όπου και έφυγα. Μάλιστα. Κύριε Διβάρη, να ρωτήσω κάτι. Εγώ κάνω ένα ερώτημα πολλές φορές, είναι πολύ απλό. Γιατί η κυβέρνηση βάζει φόρο, π.χ. στο πετρέλαιο, για να πατάξει, υποτίθεται, τα λαθρέα καύσωνα. Το λαθρεμπόριο. Ναι. Έχει αυξήσει το ΦΠΑ, εντάξει, το μείωσε τώρα, υποτίθεται. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ ως καταναλωτής είναι ότι όσες φορές είχα την ψευδαίσθηση ότι αγοράζω φθηνά, έχω αγοράσει περισσότερο, έχω καταναλώσει περισσότερο, γιατί αλλάζει και η ψυχολογία μου. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση έχει φτάσει στο σημείο να έχουμε αυτή την οικονομική δυσπραγία, παύλα αιμορραγία? Τι εξυπηρετεί? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απόψεις για το τι εξυπηρετεί. Το θέμα είναι ο καθένας που θέλει να ταχθεί. Άλλοι λένε ότι είναι ένα σχέδιο μακροχρόνιο το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να εξελίσσεται. Άλλοι λένε ότι είναι ανίκανοι, άλλοι λένε ότι είναι προδότες. Ο καθένας παίρνει, διαλέγει και παίρνει.
Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τις εκφράσεις. Όχι, να χρησιμοποιήσετε αλλά... όποιες εκφράσεις νιώθετε ότι θα επικοινωνήσετε αυτό που θέλετε. Αλίμονο, τι λέτε τώρα. Ακριβώς. Μιλήσαμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε ελεύθερα, γι' αυτό μιλάω. Πάντα θα μιλάμε ελεύθερα και πάντα θα θέλουμε να ακούμε γνώμες ανθρώπων που έχουν διαγράψει μια πορεία. Καλή ώρα από τη δική σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθένας λοιπόν σκέφτεται με το δικό τρόπο. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα μακρόπνο σχέδιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που ξεκίνησε όσον αφορά κυρίως την Ελλάδα. Γιατί όπως ξέρετε η Ελλάδα είναι, το οικόπεδό της είναι φιλέτο. Με κάποιον τρόπο λοιπόν έπρεπε οι διεθνείς, σε εισαγωγικά από το κογλίφι, έτσι, να μπορέσουν να πέσουν πάνω σε αυτά τα φιλέτα και να μπορέσουν να τα εφαρπάξουν. Η γνώμη μου αυτή είναι. Δηλαδή αν ξεκινήσετε λίγο τώρα, δεν ξέρω, σας τρώω και το χρόνο. Καθόλου χρόνο θα μου τρώτε, είστε, μπορείτε να παραμείσετε το θέμα. Αν το δείτε λίγο, ακόμα και από τη δεκαετία του 80, έτσι, με την κυβέρνηση τότε του Πασόκ. Τι έγινε, πήραμε τον Έλληνα από το χωράφι, ο συγχωρεμένος Ανδρέας Βογδάνοβιτς, και που τον έβαλε σε ένα γραφείο. Ναι. Του έδωσε και ένα στυλό να υπογράφει και τον έκανε δημόσιο υπάλληλο. Ξαφνικά δηλαδή με λίγα λόγια, δεκαετία του 80 τι έγινε, έφυγε ο πρωτογενής τομέας. Έτσι δεν είναι. Ξαφνικά άρχισαν πολλές επιχειρήσεις ελληνικές να φεύγουν μεγάλες από τη μέση, σας θυμίζω, η Ζόλα. Mm-hmm. Πίτσος, ό,τι μου τώρα στο μυαλό, έτσι, Εσκιμό, Πυραϊκή, Πατραϊκή. Γιατί έπρεπε μέσα σε αυτούς τους κολοσσούς να φύγουν οι ελληνικοί κολοσσοί και να μπουν οι ξένοι. Και τότε μπήκε μέσα στο παιχνίδι η Siemens και τα αδελφάκια της, η Bosch, η Miele και όλες οι γερμανικές εταιρείες. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε το όλο παιχνίδι. Και σιγά σιγά άρχισαν να κατατρώγουν τη σάρκα του Έλληνα με αυτόν τον τρόπο. Άρχισαν ο δανεισμός του δανεισμού, ο δανεισμέ, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Για μένα αυτό είναι. Πιστεύω ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί με κάποιον τρόπο. Από εκεί και πέρα, το να λέμε ναι σε όλα, όπως ακούμε τα τελευταία 3,5 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, δεν νομίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε. Θα είμαστε συνέχεια σε αδιέξοδο. Κύριε Διφάρη, πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο όχι, έτσι, γιατί οι Θερμοπύλες δεν έγιναν με ναι. Το όχι του μεταξύ του 40 δεν έγινε με ναι. Τι να πω τώρα, εντάξει. Θέλω λίγο να ρωτήσω όμως. Να σας κάνω κάποια ερωτήματα. Ναι. Από την άλλη, βλέπουμε ότι παρόλο που η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, ναι, τα ποσοστά με βάση δημοσκοπήσεις όσον αφορά την αντιπολίτευση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Θέλω λοιπόν να πω ότι νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας του πολιτικού σκηνικού, γιατί μπορεί και να μην βλέπουμε μια ρεαλιστική λύση. Δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν είναι στο 70% με τον πολιτικό λόγο που λέει ότι θα επανορθώσει τις κοινωνικές αδικίες? Και επίσης, ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα και το συνδέω. Βγήκε ο κύριος Γλέζος προχθές και είπε ότι δεν έχει υπολογίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ καλά το οικονομικό του πρόγραμμα μέσα σε άκρες. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω κάτι, εντάξει, αν δείτε το τι έλεγε πριν από 2 χρόνια και το τι λέει τώρα, νομίζω ότι ο καθένας Έλληνας μπορεί να καταλάβει ότι άρχισε και αυτός τις κυβιστήσεις. Μάλιστα. Κατά την άποψή μου. Ένα, το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα στο κόλπο. Δεν είναι εκτός. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή εφεδρεία για όλους τους ξένους κολοσσούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πατρίδα μας, σε περίπτωση που ο κύριος Σαμαράς δεν πάρει τις επόμενες εκλογές με τον κύριο Βενιζέλο, να βγει ο κύριος Τσίπρας. Η γνώμη μου αυτή είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, μου λέτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Η άλλη λύση υπάρχει. Απλά πρέπει επικοινωνιακά να το δει ο κόσμος. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, όταν έχεις όλα τα κανάλια, να σου λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι αυτό το μαύρο που βλέπεις είναι άσπρο. Σωστό. Κάποια στιγμή ξέρεις, θα πεις και συνέρε, παιδί μου, άσπρο είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει και μία αντίθετη γνώμη σε όποιο κανάλι και να ανοίξεις. Εκτός από το ίντερνετ μπορούμε να ψάξουμε και να ενημερωθούμε. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας που να λέει την αντίθετη άποψη. Κάποια στιγμή και ο Έλληνας πιστεύει λοιπόν, αρχίζει μάλλον να αμφισβητεί, και γι' αυτό βλέπετε και αυτά τις δημοσκοπήσεις που κατά τη γνώμη μου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι τα βρίσκουν λίγο ωρεοποιημένα, και γι' αυτό θα δείτε τώρα ότι αν δείτε η πλευρά του Βενιζέλου και του Πασόκ, αρχίζει σιγά σιγά να προσεγγίζει Νέα Δημοκρατία. Γιατί βλέπετε δεν είναι ούτε στο 3%. Πιστεύω να το παρατήρησετε. Το παρατηρώ. Ξέρετε, να το πω όμως πάρα πολύ απλά. Επειδή από την άλλη όμως η πρόταση αυτή η εναλλακτική, το όχι το μεγάλο,
το οποίο λέτε ότι θα πρέπει να ακουστεί, ναι. Από, κάτι, από κάπου πρέπει να, κάτι πρέπει να είναι μαζί του, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε όμως τι δεν ξέρει. Κύριε Ριβάρη, ξέρετε τι δεν ξέρει όμως ο Έλληνας. Ναι. Δεν ξέρει μετά το όχι τι τον περιμένει. Τώρα θα μου πείτε τι τον περιμένει. Του λένε, σου μειώνω κι άλλο τη σύνταξη. Απλά αισθάνεται και λέει, τουλάχιστον θα έχω από τα 600 ευρώ 200. Κάτι θα έχω. Η άλλη πλευρά όμως, δηλαδή εγώ τώρα σας το λέω δημοσιογραφικά, αν αύριο έχουμε εκλογές, δηλαδή να μου πει κάποιος ρεαλιστικά ότι ξέρετε κάτι, για 3 χρόνια θα φάμε πέτρες. Από το 0 όμως, για να πάμε στο 5, πρέπει να περάσουμε το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5. Τι θα γίνει όμως τότε? Δηλαδή... Θα σας πω ακριβώς. Παρακαλώ. Ναι, ναι, θα σας πω. Καταρχάς, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει πτωχές εδώ και 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή θα βρισκόμασταν τουλάχιστον 200% καλύτερα από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Οι κυβερνήσεις μας κρατάνε σε ένα επίπεδο, σχηματικά τώρα δεν ξέρω από το ραδιόφωνο πώς θα περάσει, λίγο πάνω από το 0, μόνο και στην εξαθλίωση σχεδόν. Για ποιο λόγο? Για να σε κρατάνε εκεί όλη την ώρα να μην μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Η φυσική τι λέει? Ότι αν πατήσω κάτω, ενστικτοδός με τη μία θα ανέβω κάποιες κλίμακες επάνω. Η φυσική. Άρα έπρεπε εδώ και 2 χρόνια να είχαμε πτωχεύσει. Κατά τη δική μου άποψη θα ήμασταν πολύ καλύτερα τώρα. Δεύτερο, για να μην λέμε ότι και αποφεύγω το ερώτημα. Λέμε, ποια είναι η εναλλακτική λύση? Ωραία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Τον διαδίκαμε 3 χρόνια. Είδε να καλυτερεύει κάτι? Όχι. Πάμε στον εναλλακτικό δρόμο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Να πούμε, κύριοι, κοιτάξτε να δείτε. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, κύριε Κουνιάκη, δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει μισθούς και τις συντάξεις. Αυτό το παραμύθι δηλαδή, το ότι ξέρεις, δεν θα δώσω στη γιαγιά τη σύνταξή της, δεν θα δώσω στον παππού τη σύνταξή του, δεν θα φάνε τα εγγόνια κτλ. Δεν ισχύει. Έτσι, η Ελλάδα έχει να πληρώσει και συντάξεις, έχει να πληρώσει τα πάντα. Απλά δεν θα μπορεί να πληρώσει τους δανειστές. Η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια τι λένε? Ξέρεις κάτι? Ναι, ωραία. Πόσο έχουμε? Έχουμε αλφα δραχμές. Ωραία. Πρέπει να δώσουμε τις 20 δραχμές στον τοκογλύφο. Δεν γίνεται. Ο τοκογλύφος να κάνει στην άκρη, να μπει το σχέδιο που έγινε με την Γερμανία μετά τον πόλεμο του 40, όταν τις είπαν οι τότε δανειστές ότι ξέρεις κάτι, μόλις θα έχεις ανάπτυξη, μας δίνεις. Σε εμάς γιατί δεν γίνεται? Δηλαδή, να υπογράψουμε το μνημόνιο, να το υπογράψουμε. Εγώ δεν λέω όχι. Κάποιος που δίνει τα λεφτά του πρέπει να έχει και κάποια χαρτιά στα χέρια του. Θαυμάσια. Δεν διαφωνώ εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, μόλις θα έχω ανάπτυξη, θα παίρνεις και εσύ ένα ποσοστό επί της αναπτύξεως. Όπως έκανε και η Γερμανία με τα πολεμικά. Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά? Γιατί πιστεύετε, κύριε Διβάνο, ότι υπάρχει αυτή η πολιτική ατολμία, λοιπόν? Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση πολύ δύσκολη και νομίζω ότι θα έπρεπε να τα βάλει με γίγαντες ενός πανευρωπαϊκού πολιτικού κατεστημένου. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό που λέτε το έχουμε ακούσει. Το έχω ακούσει ότι πληρώνουμε αυτή τη στιγμή τοκοχρεολύσια. Δηλαδή παίρνουμε τις δόσεις. Κύριε Κουνιάκη, συγγνώμη λίγο. Το λέει μόνο του. Μας κόψαν 120 δις πριν από 1 χρόνο. Ναι. Ναι. Έπρεπε να είμαστε στα 230 δις να χρωστάμε και χρωστάμε αυτή τη στιγμή με τα επίσημα στοιχεία, που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ παραπάνω, 316. Αυτό από μόνο του, μαθηματικά να κάνεις, είναι τόκι επί των τόκων. Μάλιστα. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτεί κάποιος να ξέρει αλγόριθμος για να το βγάλει. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να πείτε, βέβαια, επικρατεί στην κοινωνία ο φόβος. Είναι λογικό, διότι ξέρετε, ο κόσμος, ξέρετε, τη φοβάται. Φοβάται ότι μπορεί αύριο να μην μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα είδη πρώτης ανάγκης. Γιατί, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ρητορικό είναι και πάλι το ερώτημα, ότι πείτε ότι φεύγουμε από το ευρώ. Η επόμενη μέρα πώς θα είναι? Δηλαδή, θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να παίρνουμε προϊόντα? Και σε τελική ανάλυση, αυτή η χώρα παράγει κάτι? Αφού είπατε λίγο πριν ότι ακόμα και οι αγρότες, γιατί να σας πω κάτι, μεταξύ μας, δόθηκαν χρήματα από κονδύλια στην Ελλάδα τα οποία δεν τα αξιοποιήσαμε για να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Δηλαδή, να μην τα... επειδή τώρα αυτή τη στιγμή κάναμε ταμείο και το ταμείο ήταν μείον και μας τιμωρεί η Ευρώπη, μην τα βλέπουμε όλα εις βάρος κάποιων ανθρώπων που ναι, θέλουν τα χρήματά τους και είναι τοκογλύφοι και πολύ καλά κάνουν, όπως τοκογλυφικά είναι και όλες οι τράπεζες λειτουργούν απέναντι στον καταναλωτή αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Αν είχαμε πτωχεύσει, κύριε Διβάρη, ποια θα ήταν η επόμενη μέρα?
τι θα επικρατούσε. Εσείς δηλαδή, κύριε Κουνιά, σας πειράζει η λέξη τώρα. Όχι, όχι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ξέρετε, σας το λέω. Θα σας πω κάτι. Είμαστε ήδη πτωχευμένοι. Ναι, 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 αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Απλά δεν το έχουμε πει. Ναι. Δηλαδή δεν βγήκε ποτέ κανείς να πει δυστυχώς επτωχεύσαμε. Δηλαδή, μόνο αυτό μένει. Δεν μένει κάτι άλλο. Δεν πρόκειται ποτέ να λείψει το γάλα, το μακαρόνι, το ένα και το άλλο. Όλα αυτά που ακούγονται, συγγνώμη για την έκφραση, δεν έχουν καμία υπόσταση. Μάλιστα. Αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος, καταλάβατε. Διαφορετικά. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι κολοσσοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αξένοι κολοσσοί. Mm-hmm. Έτσι. Ας πούμε ότι υπάρχουν ξένοι κολοσσοί διατροφής. Mm-hmm. Σας ρωτάω εγώ. Ας πούμε ότι αύριο η Ελλάδα λέει, κύριε, εγώ πτωχεύω. Πάω στο μηδέν. Δηλαδή θα σταματήσει η Kraft, παράδειγμα, να στέλνει προϊόντα στην Ελλάδα. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο καπιταλιστής, εισαγωγικά, γιατί εγώ είμαι της ελεύθερης αγοράς, απλά χρησιμοποιώ το ρόλο για να τον καταλάβετε. Μάλιστα. Ο καπιταλιστής, ας πούμε, ο ξένος, θα ακούσει την κυβέρνησή του και θα πει, ας χάσω μερικά δισεκατομμύρια από τους Έλληνες για να μην πάω να ψωνίσω. Ναι. Δεν νομίζω. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που λένε, ότι δεν θα έχουμε γάλα, δεν θα έχουμε τέρα, δεν θα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι για μερικές ημέρες, όχι πάνω από μία-δύο, το πολύ εβδομάδες, θα υπάρχει μια αναταραχή. Mm-hmm. Ωραία. Μάλιστα. Μέχρι εκεί όμως. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν συμφέρει την Ευρώπη να πτωχεύσει έτσι όπως το λέμε τώρα η Ελλάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ονομαστικά. Και ονομαστικά και τυπικά μάλλον. Δεν τη συμφέρει. Γιατί το ξέρει πολύ καλά ότι θα αρχίσει ένα μεγάλο ντόμινο. Διότι έχουμε ενιαίο νόμισμα. Η διαφορά με την Αργεντινή. Γιατί πολλοί κάνουν. Τον παραλληλισμό αυτόν. Τον παραλληλισμό με την Αργεντινή. Η Αργεντινή, κύριε Κουνιάκη, ξέρετε με πόσα δισεκατομμύρια πτώχευσε. 120 ναι. δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 90 με 95 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια χώρα η οποία μπορεί να ταΐσει μοσχαρίσιο κρέας, να το πω έτσι λαϊκά, τη χώρα και την Νότια Αμερική. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια παραγωγός χώρα. Και όμως, με μόνο 95 δισεκατομμύρια ευρώ, πτώχευσε. Εμείς, με 320 αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια ευρώ, πιστεύετε ότι μπορούμε να σωθούμε? Και με ποιον τρόπο? Ένας είναι ο τρόπος. Ή θα κάνουν ένα μεγάλο haircut στο 80%, χωρίς περαιτέρω όμως πόρους και διάφορα άλλα, μόνο και μόνο για να σώσουν την Ευρώπη. Αλλιώς η Ευρώπη δεν σώνεται. Μάλιστα. Θα είμαστε εμείς μονίμως εξαθλειωμένοι, και η Ευρώπη θα μας έχει υποχείριο και θα μας απομιζά με αυτόν τον τρόπο όλο το φυσικό μας πλούτο. Κύριε Διβάρη, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα και μας ενδιαφέρει και η πολυφωνία για να ακούει, να στέλνουμε κάποια μηνύματα στον κόσμο και να προσπαθούμε να τον αφυπνίζουμε. Γιατί κοιτάξτε, να δείτε, αύριο μεθαύριο εκλογές θα γίνουν, να τους στέλνουμε μηνύματα και να συνθέτουν ένα παζλ διαφορετικής γνώμης. Και θέλω να το πω και δημόσιο ότι θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας φιλοξενούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ανοίγουμε τέτοιους κύκλους συζητήσεως με αφορμή και τα θέματα τα οικονομικά, γιατί έχετε μία γνώση και έχετε και μία άποψη η οποία έχει ενδιαφέρον, όπως κάνουμε βεβαίως και με όλες τις πλευρές και με όλα τα κόμματα στα πλαίσια της πολυφωνίας. Ολοκληρώνοντας την σύντομη επικοινωνία μας για πρώτη φορά, γιατί έχω μία καλεσμένη, έχω την κυρία Χρυσοβελόνη Μαρίνα, τη βουλευτή Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που μπορεί 6,5 ώρα να μου μιλήσει μόνο, γι' αυτό και θα ολοκληρώσω μαζί σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο να κάνετε όσον αφορά τις Κυριακές και το άνοιγμα των καταστημάτων. Κύριε Κουνιάκη, να σας πω κάτι. Έχω άποψη για το θέμα. Κακώς η κυβέρνηση, κακώς η κυβέρνηση έβγαλε ένα νόμο που να λέει ότι θα ανοίγεται 7-8 φορές το χρόνο. Και να αποφασίσουν, λέει, αντιπεριφερειάρχες ποιες θα είναι αυτές οι Κυριακές. Κακώς. Έπρεπε να αφήσουν κατά τόπους τους φορείς να αποφασίσουν από μόνοι τους. Το εμπορικό επιμελητήριο, οι σύλλογοι, τα συνδικάτα. Σε κάθε πόλη ξεχωριστά. Πόσες Κυριακές θέλουν να ανοίγουν, αν θέλουν να ανοίγουν, με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις. Αυτό ουσιαστικά δεν κάνω αντιπεριφερειάρχης. Ουσιαστικά αυτό δεν έγινε συζήτηση για να συμφωνήσουν οι τοπικοί φορείς στην απόφαση του αντιπεριφερειάρχη. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Ο αντιπεριφερειάρχης ήταν αναγκασμένος, να το πούμε έτσι, να πει ποιες Κυριακές θα ανοίξει. Διότι ο νόμος είναι σαφής. Δεν μπορεί να πάει ενάντια στον νόμο. Κατάλαβα. Ο νόμος επιβάλλει τις Κυριακές. Ακριβώς. Απλά πρέπει να παίρνει περιφερειάρχη. Η κυβέρνηση λέει θα ανοίγει 8 Κυριακές. Ωραία. Και είπε μετά στον αντιπεριφερειάρχη, κάνε μια συγκέντρωση με τους ανάλογους φορείς να δεις ποιες θα είναι αυτές οι Κυριακές. Θα μπορούσε να γίνει και από μόνο του και καλύτερα ακόμα. Δεν θα μπορούσαν οι φορείς από μόνος τους σε κάθε τοπική κοινωνία
να βγάλουν αν θέλουν να ανοίξουν, πότε θέλουν να ανοίξουν και ξαναλέω βασικό, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιους όρους. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό θέλει ανάλυση. Ίσως να το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Θα τα πούμε. Επίσης, πείτε μου και κάτι, επειδή τώρα σας έχω ψάξει το βιογραφικό σας στο ίντερνετ. Έχετε και συγγραφικό έργο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ελάχιστο, όχι